Συνεχίζουμε λοιπόν. Είμαι ο γκουρούς ερωγγενειών και παιχνιδιών, Σπύρο Τσανάκα, House of the Ashes. Συνεχίζεται η ιστορία. Σαλίμ και Ιάσονας, Ιρακινός και Αμερικάνος Μαρίν, έχουν συμμαχίσει εναντίον των δαιμόνων. Φτάσαμε στο φαρμακείο. Τώρα ψάχνουμε να δούμε στοιχεία βέβαια. Εδώ είναι ένα μυστικό ακόμα βρήκαμε. Που μας λέει ακόμα κάποιες πληροφορίες για τα τέρατα. Προφανώς θα ανακαλύψουμε την καταγωγή τους, το μυστήριο δηλαδή πως δημιουργούνται. Έχουμε ήδη ανακαλύψει κάποια πράγματα. Ότι δηλητηριάζουν με το σάλιο τους και ότι γυρνάς και σε κάνουν ένα από αυτά. Τώρα πως προέλθανε δεν ξέρουμε, οι δαίμονες αυτοί. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία πιστεύω. Συνεχίζουμε να βρίσκουμε μυστικά. Όπα. 1st of January, 1947, 1 a.m. The saboteur has struck again, sealing us in here. We are hopelessly trapped with those things. All around us, they shriek from the darkness. Crow has set up his machine gun, pointed towards the catacombs. Mary was right. We cannot fight that which does not live. There is only one option now. Bring the whole damn temple down on them. Even if it means bringing it down on our own heads. They cannot be allowed out of here. Ένα ακόμα βίντεο από την παλιά αποστολή που θέλανε να ανατινάξουν με δυναμίτη, όπως κατάλαβα, το ναό για να μην απελευθερωθούν τα τέρατα στον έξω κόσμο βέβαια και επέλθει η χειρότερη καταστροφή στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν το ψάξιμο. Όχι, εδώ ψάξαμε. Ήταν ένα επανάληψη. Συγγνώμη γι' αυτό. Και εδώ θα σηκώσουμε την κούπα βέβαια να δούμε ένα ακόμα έγγραφο. Ένα ακόμα μυστικό. Εδώ βλέπουμε πως ένας παρασιτικός οργανισμός μεγάλωσε μέσα στο δέρμα της Μέρι Χόντσον και οι τελευταίες της ώρες πριν μολυνθεί, φαντάζομαι, ήταν αυτή από την αποστολή του 1945 η Μέρι. Όπως είπα, θα ανακαλύψουμε σιγά σιγά την καταγωγή των τεράτων και για ποιο λόγο έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε. Εδώ τώρα ψάξαμε, πριν τα έχω μπερδέψει κιόλας. Όχι, δεν ψάξαμε, καλά έκανα και ήρθα. Ένα ακόμα μυστικό. Ένας μαύρος όνειχας που αντιπροσωπεύει σύμφωνα με τους αρχαίους την εκλήψη. Έτσι μας έλεγε αυτό το collectible. Και να δούμε τώρα, θα συνεχίσουμε στις κατακόμβες. Hold up, will you? What are you doing? Όντως η ελπίδα είναι το μόνο που μας μένει στη ζωή. Χωρίς ελπίδα δεν πας πουθενά. Και βέβαια χωρίς το όπλο του Σαλίμ, αυτό το θανατηφόρο, πώς να το πω αυτό, μπάρα.
Το περίεργο βέβαια είναι ότι πάμε προς τα κάτω, ενώ για να φύγουμε πρέπει να πάμε προς τα πάνω. Να δούμε πώς θα ξεφύγουμε στο τέλος και αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τα δαιμονικά αυτά τέρατα. Όπως είπα και πριν και επαναλαμβάνω, πρέπει μεγάλη προσοχή ώστε οι χαρακτήρες να επιβιώσουν. Μπορεί να πεθάνουν και όλοι. Ένα λάθος και. Πραγματικά ένα από τα χειρότερα μέρη που μπορεί να βρεθείς. Αλλάχ, αλλάχ, λέει ο Σαλίμ. Still looks functional. No. No? We are not going down there. The archaeologists didn't make it out. What does that tell you? We're not archaeologists? Our world is up there, not down below. Well, there's an army of monsters between us and the world above. They're close. Fired up. You're crazy. If those vampires come from anywhere, stop there. You really want to find them in their own home? What I've been doing since I set foot in this country. Get that elevator working. Τώρα ποια λογική να πάμε πολεμήσουμε τα τέρατα μέσα στο ίδιο του στο την ίδια τη φωλιά, πραγματικά είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Να και ο φοιτητής, καιρό είχαμε να τον δούμε. Rachel found her way back to the light. Well done. All alive. Although don't get complacent, their lives still hang by a thread. Let's hope nothing unfortunate has befallen Sergeant Kerr. Those taken by the abyss seldom live to tell the tale. As for Jason and Salim, sworn enemies, you cannot seem to bury the hatchet unless that hatchet is buried in a bag. I don't want to seem like an ungracious host, but time is against us. I'll be here to greet your charges as they cross the finish line. Or
more to bury what remains of them under it. Είδαμε και τα λόγια του αφηγητή που μας είπε έτσι με τα πολλά πολλά ότι όλες οι ζωές κρέμονται από μια κλωστή, αυτό το ξέραμε, βέβαια. Ο καιρός έχει χαλάσει. Αυτό είναι το λιγότερο κακό μπορώ να πω. Little Hope. Αν θυμάστε το προηγούμενο παιχνίδι λέγεται Little Hope. Και επιστρέφουμε 3 χρόνια πριν, παρακαλώ, σε αυτή την πόλη. Ice climbing is relaxing. Eric και Rachel. The guy who served me. I don't know. He was looking at me pretty strange. Yeah, he probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often. Especially when you showered. He was saying some weird shit. Such as? It's nothing, you should go. No, come on, tell me. He said I'll never again be as happy as I am now. What the hell does that mean? You don't believe him, do you? Of course not. You know, my sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on my face. See? I told you. Next time, all you have to do is whistle, and I'll come running to defend you. Oh, like my very own loyal puppy dog. Semper Fi. And he's always loyal. I'm more than capable of looking after myself. Now get your feet off my dash, you hillbilly. Oh. Αυτό ήταν ένα glimpse 3 χρόνια πριν τι έγινε. Και επιστρέφουμε στον τωρινό Eric, που είναι στις κατακόμες βέβαια με τα τέρατα. Να και ο Nick. Η Ρέιτσελ που έχει δηλητηριαστεί βέβαια και πρέπει να βρούμε αντίδοτο για να μην γίνει τέρας και αυτή. Μια επανένωση. Συγγνώμη. Eric. Ευτυχώς υπάρχουν και τα τέρατα. Όπα. Αυτός είναι ο αρχαίος. Malfunctioning. Colonel, you gotta go. You too, Nick. You're coming with us. Come on, Ray. Σκυνηγάει ο αρχαίος. Κάποιο φως πρέπει να του ρίξουμε, κάπως να το σταματήσουμε, αφού οι σφαίρες δεν κάνουν τίποτα.
Όχι, χτύψε τον Νίκ. Εννοείται, θα τον βοηθήσουμε. Στο τσακ. Παρόλο που πηδάει την γυναίκα μας, την πρώην γυναίκα μας, θα τον βοηθήσουμε. Πολύ μεγάλη ο ψυχής δείχνουμε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα αυτός, ο αρχαίος φαντάζομαι δεν σκοτώθηκε, απλά έπεσε κάτω. Βέβαια θα ξανασηκωθεί, το μόνο σίγουρο. Όπως και το είπα. Badly after all. Back there. Thanks for looking out for me. One good turn deserves another. All right, let's find Kolchak. What are you waiting for? A written invitation? Let's go. It's time. It's absolutely not the time. Rachel, I know you said to put things on ice. You can't pretend like this didn't happen. I'm done lying, especially with you wearing your ring again. That's right. Τώρα θα λύσουμε το ερωτικό. Roll it out for us. Now? Right fucking now? Yes, now. We may not have another chance. Eric, you and I, we had something very special. But that was a long time ago. Him? You're choosing him. This isn't about choosing. It's about knowing what's best for me. I was on my way. I was making a new life for myself. Life has a way about it. Today, I've seen the same man I fell for all those years ago. When you held on to that rope, I knew you'd always be there for me. I want to try us again. After all that shit you put me through? That's just it. I can't turn my back on my past. If I didn't give you a chance, η Ρέιτσελ επέλεξε τον Έρικ, λοιπόν. Don't say another word. I'm sorry I came to this. Yeah, you fucking deserve each other. Πληγώθηκε ο Νίκ, βέβαια. Let's go find Kolchak. Αλλά αυτά γίνονται. Thank you. Βέβαια, οι πράξεις μετράνε και ο Έρικ έδειξε με τις πράξεις του ότι αγαπάει τη Ρέιτσελ, δεν την άφησε να σκοτωθεί με το σκηνή. Up shit in my life. Nothing comes close to this. They don't seem to be following. Do you like to wait for them, or? I need to be a smart ass. Move. Next, I see. So. Think this is a safe way back?
was that? Ψάξουμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ένα βιβλίο. Δεν ακούω clocking, δηλαδή τον ήχο των τεράτων. Όπως είπα, το clocking θυμίζει τον Predator, για όσους έχετε βγει ταινία. Είναι πως γεννιούνται αυτά τα πλάσματα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στη φωλιά τους. Όλο και χειρότερα γίνονται τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι γυάλιζε εδώ, να δούμε εδώ τι είναι. Ένα ακόμα. Να δούμε ένα βίντεο από την παλιά αποστολή. Όχι. Δεν γίνεται κάτι. Λείπουνε κάποιες σελίδες. Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ τι είναι αυτό. Δεν κάνει κάτι. Όχι. Λοιπόν, οι σελίδες του, δεν ξέρω γιατί. Κάτι γυαλίζει εδώ. Νομίζω είναι η πλακέτα του στρατιώτη. Όχι, τίποτα. Ένας ακόμα μαύρος όνειχας πρέπει να είναι εδώ. Να, η Μέρι. Μορφούλα ήτανε. Όντως, η ιστορία ήτανε. Είχε κακό τέλος. Δεν θα πεθάνουμε εμείς. Να και το βίντεο. This was all Lady Bradshaw's doing. She knew all along what was down here. She led us to them. I found her below, hunched over the murdered corpse of Van Huyten. As she turned to face me, I saw that she had changed. My hand fell to the closest weapon I could find, an iron tent peg. I stabbed her with the metal, impaling her in the heart. She died. Unholy screams echoed from deep below, as if answering the sudden release. Το τέλος της Mary Hodgson ήταν αυτό. Την παλουκώσανε σαν τους βρικόλακες. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σαλίμ και Ιάσονας και Τζέισον έχουν συμμαχήσει.
Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Τι είναι αυτό τώρα? Μήπως έχουν προέρθει και από το διάστημα τα τέρατα, δηλαδή τι άλλο θα δούμε? Λέω εγώ τώρα. Και εγώ αυτό λέω. Judged. God is punishing us all for the mistakes we've ever made. Το πήγε στο σκεφτικό, Σαλίμ. Then is all I have left in this world. After my wife left us, I gave him my all. I wanted him to have everything I didn't. A fucking gig. It is. But my boy has made me very proud. He's going to London, to university. If only he was thirsty. I miss him so much. Is your conscience clear, Jason? Green zone. Checkpoint. Να το. Αυτό. Για τη γυναίκα που σκοτώσανε προφανώς με τον Nick. Nick and I. We were caught in traffic. Checkpoint had been hit before by suicide bombers. There's a woman. She was carrying a bag. I ordered for her to stop, loud and clear, but she didn't. She just kept on walking. I had to make a call. Nick, he shot her dead. What was in the bag? Μπήκαν βόβα, βέβαια. I don't understand. Why didn't she stop? She didn't hear me. She had fucking headphones on. Τραγική ιστορία, λυπητερή. This bullshit. I'm not here to honor the dead. Truth is, my life was going nowhere fast. I jumped at the chance to sign up. We all have our reasons. They don't have to be profound. Profound, huh? No tower in your head. I was stoned out of my fucking skull. I didn't even hear about it till a week later. How's that profound? I don't even know what the fuck I'm doing here. You're serving your country. That woman had family. Χιτύψεις, ολοχίας. She had her whole life in front of her. We snuffed it out with a single bullet. I mean, what the fuck? Βέβαια. I can hear you thinking. We're waiting for something to happen.
Maybe we should take the initiative and make something happen. Would you have mine? We go inside there and we find a way to hurt them. Symphono? These fucking things try to fuck with our heads. They try to kill us. You and I, we're both standing. Start believing, Salim. We're gonna get out of here and see the sun again. Is that what you truly believe? Hoorah! Hoorah! What on earth is that sound? It's a marine thing. Oh. So, does that make me a marine too? Let's not get ahead of ourselves, huh? Okay. Hey. Whatever happens out there. Got your back. We'll stand together. Μπράβο. Συμμαχία ωραία, ο Ιάσονας και ο Σαλίμ. Πα, πυροτεχνήματα. Θυμάστε που έλεγα στην αρχή ότι το cloaking μου θυμίζει το Predator. Λέτε να έχει κάποια σχέση, να είναι εξωγήινα από, από άλλο πλανήτη αυτά τα πλάσματα τώρα και όχι βρικόλακες με κατάρες και... Δεν ξέρω. Πού θα μας πάει η ιστορία. Πάντως όλο και πιο ενδιαφέρον γίνεται. Μπορώ να πω την αλήθεια. Ελπίζω να μας εκπλήξει το παιχνίδι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής όμως μπορώ να πω την ωραία εμπειρία. Εντυπωσιακό. Το περίεργο βέβαια είναι ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πλάσματα εδώ. Ενώ ότι είμαστε μόνοι, σαν την ανεμόνη. Και πήγαμε εκεί που γυαλίζει, να δούμε τι γίνεται. Ένα ακόμα μυστικό. Μήπως είναι από...
Περίεργο. Όντως υπάρχει νοημοσύνη σε αυτά τα πλάσματα. Εμένα μου θυμίζουν πολύ τον Predator, μπορώ να πω. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι μπορεί να είναι και από το διάστημα, να είναι εξωγήινα δηλαδή, από κάπου αλλού, όχι από τον πλανήτη μας, και να έχουν έρθει πριν πολλά χιλιάδες χρόνια βέβαια, και στην αρχαία Αίγυπτο απλά να τα επειδή λόγω της πανούκλας και των καταρών να τα ονόμασαν ότι είναι τέρατα, ας πούμε. Αρχαίο. Ωχ. Το τσακ. Διαλύθηκε. Τι συμβαίνει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Σαλίμ λέει ότι αυτό το πλάσμα μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι άνθρωπος. Opa! Did you see that? He's still alive. That's impossible. In this place, everything's possible. Holy shit! The fuck has been alive all this time? He's sitting here with half a head. Tragική ζωή. Πρέπει να του δώσουμε ένα τέλος στο μαρτύριο. Πρέπει να είναι ο αρχαίος αυτός από την Αίγυπτο, ο στρατηγός. Καιρός ήταν μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια να αναπαυθεί. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο σαν ιστορία αυτό που τούτηκε, να είναι ζωντανός έτσι όπως ήταν, όπως τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση. Πολύ τραγικό πραγματικά. Μόνο κανένα διαστημόπλαιο μια να ανακαλύψουμε τώρα, κανένα σκάφος. Τα έχουμε δει όλα, μπορώ να πω. Ποιος έφτιαξε αυτή την αρχιτεκτονική, απορώ. Πρώτα απ' ό,τι θυμίζει και λίγο Giger από το Alien. Τερατάκια πάντως δεν βλέπω. Μάλλον δεν του αρέσει αυτό το μέρος.
Μεγάλη ανατροπή πάντως στην υπόθεση, μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν να δούμε την πηγή του κακού ή το από πού έρχονται όλα αυτά τα κουκούλια. Κάτι πάτησα βέβαια, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή στο πώς περπατάμε. Σιγά σιγά, ώστε να φτάσουμε στην πηγή. Κατέβηκαμε κάτω. Τώρα πού θα πάμε? Από εδώ έχει ένα που γυαλίζει. Να δούμε από εδώ πώς βρούμε τίποτα άλλο. Κάτι βλέπω και εδώ. Δύο ακόμα απομουμιωμένα πτώματα. Όπα. Ξυπνήσανε τα τερατάκια. Ωπα. Καλώς τα αρχίδια μας τα δυο. Το έχει ο Σαλίμ. Ωπα, βοήθεια. Πού μου σαγαλάκα! Πώς βρεθήκαν τώρα αυτοί εδώ μαζί μας, δεν καταλάβαμε, αλλά πάλι καλά που ήρθαν και μας σώσανε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, φοβερό τώρα αυτό.
shit, Nicky. You turned up like the fucking cavalry. I thought you were dead. Not my time. Girl, you made it. Crawling through that tunnel was a highly unpleasant experience. Like Rachel. Good to see you again, man. Hey, glad you're here, man. This place. Fovero. Τον θάλαμο του αστεριού είμαστε, Star Chamber. What is this place? We need a plan. Those things up and get the fuck out. Good plan. Sergeant K, what do we got left? So we got 8 clips of 556 FNJ, 3 40 mil high X rounds, a couple of 9 mil pistols, 4 clips between them. We'll make that work. And 1 block of composition C4. What about the UV lamp? Took a knock, but I can fix it. Just need a minute. All in is not enough. We also got this. It's old. Unpredictable. We work with what we got. That fuse is a shot, but we can use the C4 to detonate them. Let's just hope they still pack a punch. The vampires come from those cocoons. You saw how many there were in that vault? There could be thousands in there. So we blow them up. Burn as many of those motherfuckers as we can and hit for the surface. What do you think, Sergeant? Ura. I'm not gonna allow him to carry a pistol. We are way past that point now, man. We stand together as one. Still got that med kit. Now'd be a good time to use it. It's looking pretty late. I can only patch up one person. Press back home and have a field day with this. Μπράβο στον Νίκ που περιποιήθηκε του Σελίμ. Μια ακόμα, ένας ακόμα σύνδεσμος, βλέπετε. There. Got it.